λαϊκότητα κτλ. Στο λαϊκισμό όμως τα εύσημα. Δεύτερη θέση. Πρώτη είναι οι Ούγγροι. Δημοσιεύθηκε αυτή η ιστορία, αυτή η έρευνα για τον λαϊκισμό προφανώς σε όλη την Ευρώπη και στην χώρα μας. Η χώρα μας, θα δείτε τώρα τους τίτλους. Είναι δεύτερη χώρα σε λαϊκισμό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κυβέρνηση αποτελείται μόνο από λαϊκιστές, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τίμπρο. Τα λαϊκιστικά κόμματα συγκέντρωσαν πάνω από το 50% των ψήφων του 2015. Μάλιστα. Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψήφισε ένα πολυτραχικό λαϊκιστικό κόμμα στις τελευταίες εθνικές εκλογές. 22% υποστηρίζουν λαϊκίστικα κόμματα στην Ευρώπη. Μία στις τρεις κυβερνήσεις στην Ευρώπη στηρίζεται από τουλάχιστον ένα πολυτραχικό λαϊκιστικό κόμμα. Στην πρώτη θέση είναι η Ουγγαρία, στη δεύτερη η Ελλάδα, στην τρίτη η Ιταλία. Αυτό δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό. Γι' αυτό και είμαστε στην δεύτερη θέση. Καινοτόμο είναι, γι' αυτό το συζητάμε. Αν ήταν καινοτόμο. Πάντως, καλημέρα. Ο κύριος Κουσούλης, τον βλέπετε, πάντως, Κουσούλης, και ο κύριος Αλέξανδρος Σκούρας, ο πρόεδρος του ΚΕΦΥΜ, που δημοσίευσαν την έρευνα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλά, λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε βλέποντας αυτές τις καινοτόμες πρωτοβουλίες, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ εξουσία στην ιστορία του ανθρώπου, ικανή να ανακόψει και να καταστήλει τη δημιουργική φαντασία. Με την έννοια λοιπόν αυτή, πάντα νέοι άνθρωποι και λιγότερο νέοι άνθρωποι θα δημιουργούν και θα αποτελούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και αυτό που αντιπροσωπεύουν έναν σταθερό, αιώνιο, υπονομευτικό εχθρό κάθε απολυταρχίας, κρατικής εξουσίας, ενδεχομένως και λαϊκισμού. Κύριε Κουσούλη, καλά είναι αυτό που λέτε, αλλά αν πάνε να κάνουν τα παιδιά επιχείρηση... Με το που ξεκινούν την επιχείρηση είναι μείον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι. Δυστυχώς θα καταλήξουν στο εξωτερικό. Θα βρουν τρόπο να σας πω από τα αυτό παιδιά. Αυτό με την Ντόβουρτσα είναι μια καταπληκτική αυτά, ιδέα. Απολύτως. Από τα παιδιά αυτά δεν θα προχωρήσουν όλα, γιατί μέσα στον οικισμό που ονομάζεται Ελλάς τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και θα προχωρήσουν μόνο αυτά τα οποία θα αποφασίσουν, επειδή ζουν σε ένα κλειστό δωμάτιο και δεν έχει παράθυρα και πόρτες, να σπάσουν τον τοίχο και να προχωρήσουν. Μόνο αυτά θα προχωρήσουν. Κύριε Σκούρα, τι μας λέει τώρα η έρευνα? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αφορά το 2018, πρέπει να πω. Δεν έχει προλάβει το γεγονός ότι δεν ξέρω αν ότι έφυγε ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση, αν παίζει κάποιο ρόλο στην έρευνα. Αν μπορούσε να μειώσει τα ποσοστά. Ναι. Θα άλλαζε τα ποσοστά, αλλά λίγο. Πάντως, δεν έχει συμπεριλάβει επίσης και την λεγόμενη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς μια πιο συστημική κατεύθυνση, έτσι. Ο δείκτης, για να είναι και τυπικά σωστός, χρησιμοποιεί και κάνει την κατάταξη των 200 περίπου 70 κομμάτων της Ευρώπης, ανάλογα με την πλατφόρμα και το καταστατικό τους τη στιγμή που εξελέγησαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ναι, δηλαδή πριν από 4 χρόνια. Ακριβώς, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αλλάξει πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει το θέμα του λαϊκισμού, αλλά... Είναι καλό έχουν μεσολαβήσει διάφορα. Σωστά το θέτετε θέματα. Το θέμα και να πούμε λίγο πώς αντιμετωπίζει το λαϊκισμό η έρευνα. Έτσι, πρώτα απ' όλα, το Τίμπρο είναι κάτι αντίστοιχο με τον ΣΕΒ της Σουηδίας. Είναι ένα πολύ ιστορικό και σημαντικό θέμα. Η βιομηχανία δηλαδή. Η βιομηχανία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι. Βγάζει αυτή τη μελέτη από το 2016 και τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται έχουν ψάξει, έχουν πάει πίσω μέχρι το 1980. Ένα πολύ σημαντικό έβριμα του δείκτη είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφέστατη άνοδος της επιρροής των λαϊκιστικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτή η άνοδος προέρχεται κυρίως από τα κόμματα της δεξιάς. Ο δεξιός λαϊκισμός δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος βρίσκεται σε πολύ σημαντική άνοδο. Τον βλέπουμε παντού σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο που εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε και να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν είναι ότι όταν η έρευνα μιλάει για τον λαϊκισμό, δεν μιλάει για τον λαϊκισμό ως επικοινωνιακό εργαλείο. Ο λαϊκισμός ως επικοινωνιακό εργαλείο είναι κάτι το οποίο τον χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν υπάρχει κόμμα ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό που να μην έχει χρησιμοποιήσει έστω και λίγο λαϊκισμό στον τρόπο που επικοινωνεί με τους πολίτες. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία. Αυτό που η μελέτη προσπαθεί να πιάσει και να εντοπίσει είναι ο λαϊκισμός ως ιδεολογία. Έτσι, τα στοιχεία του λαϊκισμού όταν μετατρέπεται από επικοινωνιακό εργαλείο σε κάτι βαθύτερο, σε κάτι ιδεολογικό. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε τρία κοινά στοιχεία, τρία κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση στο ίδιο γκρουπ κομμάτων εντελώς διαφορετικών ιδεολογικά προερχόμενων κομμάτων.
Έτσι έχουμε για παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ με τους, και τους Ποδέμος σε μια κατηγοριοποίηση στην οποία βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ με τον Όρμπαν, έτσι, τον ακροδεξιό ηγέτη της Ουγγαρίας. Τι είναι το κοινό? Δεν λέμε ότι φυσικά τα αριστερά κόμματα είναι ακροδεξιά ή το ανάποδο. Αυτό που λέμε και που λέει η έρευνα και στο οποίο εμείς ως Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών συμφωνούμε, ναι, είναι ότι ο λαϊκισμός ως πολιτικό φαινόμενο έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μία ρήξη, μία σαφής επικοινωνιακή τομή μεταξύ του λαού και των ελίτ. Τα κόμματα δηλαδή του λαϊκισμού συνέχεια βρίσκουν μία... Επικαλούνται τις ελίτ και είμαστε κάτι διαφορετικό και ερχόμαστε να σώσουμε το λαό. Ναι. Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα λαϊκιστικά κόμματα έχουν μία έμφαση στο να προσπαθούν να απεμπολίσουν από πάνω τους και από την πολιτική διαδικασία τους μπελάδες της συνταγματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημοκρατικά. Αλλά προσπαθούν να παρακάμψουν σε κάθε ευκαιρία το Σύνταγμα. Το κράτος δικαίου. Μάλιστα. Να το πούμε έτσι, και το τρίτο. Να το πούμε έτσι γενικότερα. Το τρίτο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την αμεσοδημοκρατία. Προβάλλουν συνεχώς αιτήματα για όσο πιο συχνή χρήση γίνεται αμεσοδημοκρατίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη φωνή του λαού, την οποία αποκαλούν ότι και ισχυρίζονται ότι εκφράζουν, έναντι των ελίτ που αναφέραμε προηγουμένως.